Επιστρέφουμε σε ρυθμούς ευρωεκλογών, εστιάζουμε ξανά στην Αχαΐα. Είναι μαζί μου ο έμπειρος δημοσιογράφος, στέλεχος παράλληλα του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα και Γενικός Γραμματέας της ΕΣΥΕΠΗΝ, της Ένωσης Συντακτών, ο Γιώργος Καρβουνιάρης, και τον ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Οι ευρωεκλογές είναι το μενού τώρα στο πιάτο. Η στόχη των κομμάτων είναι δεδομένη. Η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη ξανά στην Αχαΐα. Έγινε στις πρόσφατες εκλογές, είχε να γίνει από το 1974. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση με ενισχυμένα ποσοστά. Βλέπεις κάτι άλλο πέραν αυτών ή όχι? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε μόνο για την Αχαΐα, προφανώς ο στόχος του δικού μας κόμματος, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιλήσω για τα άλλα τώρα, είναι αυτός. Είναι να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα ποσοστά του και σιγά σιγά να καταφέρει να μετατρέψει και πάλι την Αχαΐα, γιατί πολύ σωστά είπε, η Νέα Δημοκρατία είχε από το 1974 να δει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ όμως έχει πολύ λιγότερα χρόνια να δει αυτό που θέλει να κάνει, δηλαδή να ξαναγίνει πάλι τη Αχαΐα πράσινο κάστρο. Δεν νομίζω ότι απέχουμε μακριά από αυτό. Το ΠΑΣΟΚ ξανακερδίζει κόσμο εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, σε ολόκληρη την επικράτεια και στο νομό Αχαΐας έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τη δύναμή μας, και αυτό φάνηκε και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, και στις πρώτες και στις δεύτερες. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι σχετικά άνετα το ΠΑΣΟΚ θα είναι η δεύτερη πολιτική δύναμη στον νομό Αχαΐας, με στόχο βεβαίως να ξαναγίνει η πρώτη πολιτική δύναμη στον νομό Αχαΐας. Άρα και πανελλαδικά μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή δεν έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βάζω και μία ακόμη παράμετρο. Είδα χθες μία δημοσκόπηση και έλεγε λοιπόν για το εύρος δυναμικής κάθε κόμματος και τον μέσο όρο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ήταν από 12 έως 16%, αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ από 14 έως 18%. Το ανώτερο του ΠΑΣΟΚ και το κατώτερο του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω, δεν θέλω να επισέλθω τώρα σε μεθοδολογικές διαστάσεις κτλ. Αλλά προκαλεί μια εντύπωση, ας πούμε. Κοίταξε, αν πάρεις αυτό, γιατί το είδαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον χθες, και μάλιστα έχει ενδιαφέρον επίσης το ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αρχίζουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να βάζουν λίγο νερό στο κράσι τους. Λοιπόν, θα σου πω ότι είχαν πέσει έξω πέρσι. Είχαν πέσει πολύ έξω όσον αφορά το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έλεγαν ότι θα ήταν πολύ χαμηλότερο. Κάποιοι μάλιστα, εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, είχαν πει ότι αυτό εν πάση περιπτώσει ήταν και υποβολημίο, προκειμένου να μην κινηθεί ο κόσμος προς το ΠΑΣΟΚ εύκολα και να μείνει χαμηλά. Τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε χαμηλά. Στην πραγματικότητα είχε πολύ ψηλότερα ποσοστά από αυτά που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις. Και αν σήμερα οι δημοσκοπήσεις λένε ότι σιγά σιγά ανεβαίνουμε, εγώ πιστεύω ότι ανεβαίνουμε ραγδαία. Νομίζω πως ο στόχος της δεύτερης θέσης για το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές, ώστε να διεκδικήσει να είναι μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση στο επόμενο χρονικό διάστημα και να ξαναγίνει κυβέρνηση όποτε γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές, δεν είναι ανέφικτος. Νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος. Επίσης, βάζω ακόμη μία παράμετρο. Λένε πολλοί και αναλυτές ότι ναι, μεν ο κ. Κασελάκης μπορεί να έχει ένα μεγαλύτερο πέρασμα στην κοινωνία, θα μου το πεις και αυτό εσύ, από τον κύριο Ανδρουλάκη, παρά το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πιο στέρεα θεσμικά και πολιτικά τακτική καθημερινά. Αλλά αυτοί που ακούν τον κύριο Κασελάκη και λένε τις δημοσκοπήσεις ότι είμαστε μαζί σου, δεν καίγονται και τόσο πολύ να πάνε να ψηφίσουν. Θέλω να πω ότι είναι ένα πιο απολυτικό κενό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν το χρειάζεστε, ενώ ως πολιτικό σύστημα το χρειαζόμαστε και αυτό το κοινό που έρχεται δίπλα στην πολιτική. Άρα ο κ. Κασελάκης θα χάσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που λένε θα τον ψηφίσουν στην κάλπη, γιατί πολύ απλά δεν θα πάνε. Υπάρχει και αυτό. Θα το δούμε αν θα αποδειχτεί ή όχι. Πάντως είναι μια ενδιαφέρουσα θεωρία. Μένει να το δούμε αν θα αποδειχθεί στην κάλπη. Αποδείχθηκε την προηγούμενη φορά στην κάλπη. Και βεβαίως δεν αφορούσε τον κύριο Κασελάκη, αφορούσε τον κύριο Τσίπρα τότε. Αλλά θα σου πω ότι εμάς, αυτό είναι μια δημοσιογραφική ανάλυση που κάνουμε και είναι ενδιαφέρουσα. Η πολιτική ανάλυση που κάνω είναι ότι πραγματικά δεν με απασχολεί πώς θα πάνε να ψηφίσουν τον κύριο Κασελάκη. Με απασχολεί το γεγονός ότι ο πολιτικός του λόγος, η πολιτική του παρουσία κτλ. Είναι lifestyle. Ενώ η πολιτική παρουσία του Νίκο Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ είναι μια πολιτική παρουσία ουσίας, μια πολιτική παρουσία που ενοχλεί την κυβέρνηση και αυτό φαίνεται, μια πολιτική παρουσία που όσες φορές έβαλε σοβαρά θέματα στην πολιτική αρένα, στο πολιτικό τραπέζι, η Νέα Δημοκρατία υποχρεώθηκε σε επαναχωρήσεις, ακόμα και σε παραιτήσεις κορυφαίων υπουργών της. Μιλάω και για την τελευταία
υπόθεση που αφορούσε την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά βεβαίως και για την προηγούμενη που με το ζήτημα των υποκλοπών. Η Νέα Δημοκρατία ως φορές το ΠΑΣΟΚ έβαλε ζητήματα, αναγκάστηκε σε επαναχωρήσεις. Αντίθετα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, κάνουν διαγωνισμό βίντεο στο TikTok με τον Πίνατ και την, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι. Την Φάρλη. Φάρλη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η πολιτική πρέπει να γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο που λέω εγώ. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω. Εάν τα ποσοστά τώρα δεν είναι ικανοποιητικά για τα κόμματα της κεντροαριστεράς, την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών θα πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση. Βέβαια, τι είναι ικανοποιητικό, γιατί δεν είναι. Για παράδειγμα, θα είναι ικανοποιημένος ο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν πάρει 17% που τον έχει αφήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμη και αν είναι δεύτερο κόμμα και είναι σε απόσταση αναπνοής στο ΠΑΣΟΚ, και θα είναι τόσο μεγάλη ήττα για το ΠΑΣΟΚ, αν είναι τρίτο, όταν πριν λίγα χρόνια το είχαμε πολιτικά ξεγραμμένο. Κοίταξε, θα σου μιλήσω πάλι για τον ΠΑΣΟΚ. Προτιμάω να μην μιλάω για τα υπόλοιπα κόμματα. Έχεις δίκιο. Ναι. Και θα σου πω και για την κεντροαριστερά. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, πιστεύω και νομίζω πως το βλέπουν όλοι, ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν συμβαίνει αυτό, βρίσκεται σε μια καθαρά ανωδική πορεία. Ξεκίνησε, έφτασε κάποια στιγμή στο 4%, μην το ξεχνάμε. Ναι, ναι. Και η Φόφη γεννηματά, καλή ώρα της εκεί που είναι, πραγματικά κατάφερε. Να το συγκρατήσει. Από εκεί πέρα το πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 8%, 7% είχε πάρει στις προηγούμενες ευρωεκλογές και το ανέβασε κοντά στο 12%. Αυτή η αυξητική δυναμική θα συνεχιστεί. Ναι, θα θέλαμε να είναι πιο γρήγορη. Ναι, θα θέλαμε να είναι πιο ραγδαία. Αλλά θα συνεχιστεί γιατί σιγά σιγά πείθουμε τον κόσμο. Είναι δύσκολη προσπάθεια. Αλλά δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη αυτό. Κάποια στιγμή. Η ιστορία έχει καταδείξει ότι κόμμα που ήταν κυβερνών και καταβαραθρώθηκε δεν επιστρέφει ή δεν επιστρέφει τόσο εύκολα. Ούτε έχει το μηχανισμό του 40% που νομίζουν κάποιοι. Ακριβώς. Βέβαια έχει έδειξε στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό μηχανισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος έβαλε και νέα στελέχη μέσα και είχαμε και πάρα πολλές νίκες. Νομίζω ότι αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο και στις ευρωεκλογές και στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ τα στελέχη που εξελέγησαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε περιφέρειες, καλά σε μία περιφέρεια ουσιαστικά, αλλά πολύ περισσότερο στους μεγάλους δήμους της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τους μεγάλους δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Επόμενη μέρα κεντροαριστερά. Και της Μακεδονίας. Η επόμενη μέρα για την κεντροαριστερά, δεν ξέρω, θα δείξει από τις ευρωεκλογές ποια θα είναι. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι πονάνε την κεντροαριστερά θα δώσουν το βάρος τους, θα ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ, θα έρθουν στην κάλπη να ψηφίσουν τους υποψήφιους. Νομίζω ότι έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο ψηφοδέλτιο από τα υπόλοιπα κόμματα και νομίζω αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς ρίχνοντας μια ματιά στα ονόματα και την δυναμική του καθενός, την πολιτική του παρακαταθήκη, αλλά βεβαίως και τον background που έχει όσον αφορά την παρουσία, την επαγγελματική, την κοινωνική κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια λύση αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε κεντροαριστερά να ξαναγίνει μεγάλη. Να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, να είναι δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές, να δει την ανάσα μας, να την καταλάβει την ανάσα μας στη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος με την αλαζονική του συμπεριφορά αυτή τη στιγμή νομίζει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ αντίπαλος απέναντί του και βεβαίως με κορμό το ΠΑΣΟΚ να συγκροτηθεί με μεγάλη κεντροαριστερά που να τον αμφισβητήσει και να τον νικήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι τις εκλογές ο κομματικός μηχανισμός τι κάνει σε καθημερινό επίπεδο? Ο κομματικός μηχανισμός προσπαθεί να δημιουργήσει τα δεδομένα στην Αχαΐα. Θα σου πω, θα λειτουργήσουμε και δεν ξέρω ποια άλλα κόμματα θα το κάνουν. 3 εκλογικά κέντρα, έτσι. Λοιπόν, έρχονται συνεχώς ευρωβουλευτές, υποψήφοι, οι οποίοι και σήμερα έχουμε τέτοιου είδους διαδικασία και τις προηγούμενες ημέρες είχαμε, που επικοινωνούν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες. Γίνονται συγκεντρώσεις, μιλούν στους πολίτες, απευθύνονται και μέσω των μέσων ενημέρωσης όσοι μπορούν. Και εν πάση περιπτώσει γίνεται όλο αυτό το πράγμα, γιατί όπως είπα έχουμε πάρα πολλά αξιόλογα στελέχη που έχουν μπει μπροστάριδες σε αυτή τη μάχη και βεβαίως μαζί με τις νομαρχιακές οργανώσεις, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τους υποψήφιους βουλευτές των εθνικών εκλογών, έχουμε μια πάρα πολύ αξιόμαχη ομάδα, η οποία βρίσκεται κάθε μέρα με τον κόσμο. Και όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, θα βρισκόμαστε και περισσότερο. Ευχαριστώ τον συνάδελφο δημοσιογράφο, Γενικό Γραμματέα της ΣΥΕΠΗΝ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και υποψήφιο βουλευτής στις πρόσφατες εκλογές, Γιώργο Καρβουνιάρη.